ξημερώνοντας τα γενιού, με την αύριο των φώτων, λάβαμε διαταγή από τα κέντρα εξουσίας να βγάλουμε αυτό τον δίσκο. Εγκαταλείψαμε έτσι την ελάχιστη αξιοπρέπεια που μας απέμεινε. Μπήκαμε στον αποχυμωτή, πουλήσαμε την ψυχή μας και τα τελευταία ποτιστικά χωράφια που κληρονομήσαμε μεταξύ Στριμώνος και Αλιάκμονος. Ήμασταν μεταξύ Σφύρας και Άκμονος. Στα υπόγεια κελιά του στούντιο της οδού Μέρλιν, Νίνερε 3-8, φάγαμε τα νιάτα μας. Και αυτό που βγήκε δεν έχει καμιά σχέση με αυτό που έπρεπε να βγει. Είναι αυτό που βγήκε. Και υπουργούς, για παοκτσίδες και αριανούς, για γαμηθείτε, για γαμηθείτε. Όπα και άλλα και όλα και δώστε σκεφίβα και βγείτε, που μήτρα μαν τραγουδάνε και πέσουν, για γαμηθείτε. Όπα και άλλα και όλα και δώστε σκεφίβα και βγείτε, που μήτρα μαν τραγουδάνε και πέσουν, για γαμηθείτε. Και αναρχικούς, και αργοδότες και απεργούς, για γαμηθείτε, για γαμηθείτε. Για το Ισλάμ, για χριστιανούς, για θόους και πολιτικούς, για γαμηθείτε, για γαμηθείτε. Για γαμηθείτε. Όπα και άλλα και όλα και δώστε σκεφίβα και βγείτε, που μήτρα μα τραγουδάνε και πέσουν, για γαμηθείτε. Όπα και άλλα και όλα και δώστε σκεφίβα και βγείτε, τραγουδάνε και πέσουν οι αγαπητοί. Όπα και άρα και όλτα και δώστε σκεφίβα και πιείτε. Και πιείτε και πιείτε. Τραγουδάνε και πέσουν οι αγαπητοί. Όπα και άρα και όλτα και δώστε σκεφίβα και πιείτε. Που πίτρα μα τραγουδάνε και πέσουν οι αγαπητοί. Όπα και άρα και όλτα και δώστε σκεφίβα και πιείτε. Που πίτρα μα τραγουδάνε και πέσουν οι αγαπητοί. Όπα και άλλα και όλα και δώστε σκεφίβα και βγείτε, που πίτρα μα τραγουδάνε και πέσουν οι αγαμηθείτε. Ήταν ένα ζεστό καλοκαιριάτικο μεσημέρι. Η ντομάτα ακουμπισμένη στο ταψί, ένιωθε ένα τεράστιο κενό μέσα της. Η πιπεριά, καταπράσινη, σαρκώδης, γύρισε στο ρύζι και του είπε: «Με γεμίζεις». Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
μαγουριά. Θα σου κάνω κάνα γιουριά. Οχ αμάν, οχ αμάν. Τα λαχανικά καλάν. Οχ αμάν, οχ αμάν. Στα ψυγεία δε βαζάν. Γεια σου Λεμπονόπουλε. Γεια σου Τζακλέμπο. Στίχο μάτερη το δίκιο. Τα δικό στο θερμό. Ζωή θα είμαστε μόνοι. Οχ αμάν, οχ αμάν. Τα λαχανικά καλάν. Οχ αμάν, οχ αμάν. Και καλά μερά γλαντά. Μιλένει Γιώσα και είμαι κουμπλεξικό. Τον μπαμπάμ του λένε Σιριώζα και τη μαμά Μπελιάνα. Είμαστε από το Λονδίνο, αν καλά ψέματα είμαστε από τα Σκόπια και παραθερίζουμε στον Πλαταμόνα. Από το πουλί του παραθέρισμα βγήκε το μακεδονικό του ζήτημα. Αυτή η γη είναι η δική μας. Ο ήλιος, η θάλασσα, η παραλία, 5 χιλιόμετρα, σπίτο, καρπούζ, καραντάν. Το κάμπινγκ Εύα ήταν γραμμένο στο βιβλίο Γκίνης. Κάμπινγκ 400 θέσεων φιλοξενούσε 6.000 Ιουγκοσλάβους. Την παροιμία Χίλη Καλλιχωράν την ξέρετε. Συν 5.000. Και με τον Πανταζή στα μεγάφωνα γινόμασταν Woodstock. Τον Πανταζή το βάζαν για να μας σώζει από τα τρένα. Τα τρένα περνούσαν μέσα από το κάμπινγκ. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, τάραχοι, όλοι φεύγαμε να σωθούμε. Αφού ένα βράδυ μέσα στον πανικό, το κρεβάτι με το πάτησε το τρένο. Έγινε σαν εικαστική παρέμβαση του Βαρότσου, ο Φυγάδας. Έτσι ήταν καλό, είχε μια απουσία. Από τότε όλα τα πράγματα τα παίρναμε και τα βάζαμε μέσα στο τροχόσπιτο. Το τροχόσπιτο ήταν δεξιά, η λάντσα αριστερά. Αν καλά ψέματα, το ζάσταβα ήταν αριστερά, η τουαλέτη από την άλλη μεριά και οι γραμμές στη μέση. Πήγαινε η μάνα μου να κατουρίσει, τάραχη, περνούσε στο τρένο, 160 βαγόνια. Η μαμά μου δεν άντυχε και κατοριόταν πάνω της. Σαν τον Μπαπ το χοντρό, τον πατέρα του φίλου μου, τον Αλέξανδρο, με τα σιδεράκια στα δόντια. Ο Αλέξανδρος ήταν Κατερινιώτης, Βέρος. Η μαμά του ήταν από την Κατερίνη, ο μπαμπάς του ήταν από τη Βέρεια. Ο Μπάμπης ήταν ναυαγωσός της το πρωί. Το βράδυ ήταν αλκοολικός. Όλη τη νύχτα έπινε, το πρωί ανέβαινε πάνω στη σκάλα και κοιμόταν. Σε όλη τη σεζόν είχαν πνιγεί 11 Ιουγκοσλάβ. Κανέναν δεν έσωσε. Όλο το κάμπινγκ τον είχαμε πάρει χαμπάρι. Το φωνάζαμε Κουστό! Και αυτό καμάρουνε. Έβαζε μάσκα, βατραχοπέδιλα και 2 μπουκάλες ουίσκι κρεμασμένες στην πλάτη και πήγαινε. Με τον Μπάμπη κάναμε ιστορία. Μας μάζευε όλα τα Ιουγκοσλαβάκια στην Αμμουδιά και μας έκανε μάθημα. Ήμαν ο χειρότερος. Τι ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος? Playmaker της Παρτιζάν Βελιγραδίου. Πατ! Χαστούκ! Τι ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος? Γιος του Φιλίππου. Ναι. Και τον Εθεναήλ. Πατ! Τι ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος Ζογλάνη? Να μη σου νοιάζει. Πατ! Δεν άντεξα άλλο. Έπεσα κάτω. Μες στον ύπνο μου είδα την μπάμπουσκα μου. Καθόταν δίπλα στο τζάκι και με έπλεκε τυρλίκια. Και μου έλεγε χαμογελώντας με τη ζεστή φωνή της. Σύρι φέρει με ένα νερό βρε πουτσαρά μου. Γιαγιά, τι ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος? Ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν Έλληνας στρατηγός που διέδωσε τον ελληνικό πολιτισμό στην Ανατολή. Δεν τον πρόλαβες εσύ. Ήταν Ιουγκοσλάβος? Όχι, Μακεδόνας. Και εμείς Μακεδόνες δεν είμαστε? Όχι, εμείς δεν έχουμε σχέση με τη Μακεδονία. Τότε, γιαγιά, γιατί λέμε ότι είμαστε Μακεδόνες? Οι Αθηναίοι γιατί λένε τους Μακεδόνες Βούλγαρους? Έτσι λέμε κι εμείς Μακεδόνες για να μην λέμε Ιουγκοσλάβ που χτυπάει άσχημα. Όταν ξύπνησα, είχε ισορροπός. Είχα μείνει μόνος να κοιτάζω το κύμα πως έσκαγε στην Αμμουδιά. Ξαφνικά βλέπω μέσα από τη θάλασσα να βγαίνει ένα κουρίτς. Όχι ένα, μισό. Μισό κουρίτς, μισό σαφρίδ. Ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος? Αν ζει και βασιλεύ, να, τώρα την κουβέντα τη είχαμε. Εσύ είσαι ο Γιώσα? Ναι, εσύ. Εγώ είμαι αδερφή του Μεγαλέξανδρου. Πόσο χρονών είσαι, Γιώσα? 11. Εσύ? 2.306. Πάντως καλά κρατιέσαι.
Ξαφνικά σιωπή. Ίδρωσα. Κι όπως κάθε φορά που με πιάνει αμηχανία, την πέταξα την κουτσάνα μου. Τα σαγόνια του Καρχαρία, τα έχεις δει? Όχι, αλλά έχω δει το Γοργόνες και Μάγκες, θες να το παίξουμε? Μου δίνει και ένα σβουριχτό φιλί, αν καλά ψάματε με τραβάει ένα μπάτσο και γλίστρησε στη θάλασσα. Θα τα ξαναπούμε, γιώσα μου, λέει, και εξαφανίστηκε. Είχε βραδιάς πια. Τα αυγουστιάτικο φεγγάρι ψώθηκε και έλουζε τα νερά το πλαταμόνα. Πάνω στο υγρό σιλινόφος, Σπίντο, Καρπός, Καραντάν τραβούσαν για τον νότο. Ακολουθούσαν ένα χλωρίν κλινέξ. Αυτήν ξέραν, αυτήν εμπιστεύονταν. Ο αέρας είχε αλλάξει. Βρωμούσε αουτάν όλο το κάμπινγκ. Με το φεγγάρι είχαν βγει κάτι κουνό πιανά και φτερούγησαν από κλαδί σε κλαδί. Απ' τα αμυγάφωνα θυμάμαι ακούγαμε το «Κάνω έρωτα μαζί σου με τηλεπάθεια». Σημαδιακό τραγούδι. Κανένας δεν κουνιόταν, μοναχά και τιόντωσαν. Ένας ακόμα Ιουγκοσλάβος να γινιόταν, θα είχαμε οικολογική καταστροφή. Δεν υπήρχε καμιά αμφιβολία. Ήμαν ερωτευμένος. Thank you.
γράφω του έμπλεξα, αλλιώς μου φαίνονται όλα. Λαλώ την κιθαρούλα μου κι ακούω μπάσα βιόλα. Γελάω με τα τραγικά και με τα αστεία κλαίω. Στα κύματα περίπατο, στο χώμα επιπλέω. Πω 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 και τι είναι αυτό, μ' αγαπάς και σ' αγαπώ. Πω 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 είναι σοβαρό, μ' αγαπάς και σ' αγαπώ. Αργό δεν βιάζομαι, όταν προφταίνω τρέχω. Η μοναξιά μου την γλέντω, με άλλους δεν αντέχω. Με σένα φωτού έμπλεξα, ξέρω δεν θα πεθάνω. Πηδάω απ' το μπαλκόνι μου και πέφτω προς τα πάνω. Ω πω πω και τι είναι αυτό, μ' αγαπάς και σ' αγαπώ. Πω 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 είναι σοβαρό, μ' αγαπάς και σ' αγαπώ. Πω 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 και τι είναι αυτό, μ' αγαπάς και σ' αγαπώ. Πω 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 είναι σοβαρό, μ' αγαπάς και σ' αγαπώ. Και κλείσε. Δεν θα μπορέσεις να με σώσεις. Δεν είμαστε για πουθενά. Δεν μας αντέχει καμιά τρύπα. Δεν είμαστε για πουθενά. Σου το είπα. Καλιφόρνια. Όμως δεν ξέρω αν υπάρχει ή αφελής με αφελής και η όμορφη μοναχή. Δεν είμαστε για πουθενά. Αν δέχει καμιά τρύπα. Δεν είμαστε για πουθενά. Εγώ ρε φίλε σου το είπα. Δεν είναι
Και τώρα η μεγάλη μας έκπληξη. Κοντά μας βρίσκονται οι τέσσερις μεγάλοι Έλληνες μουσικοσυνθέτες που θα τραγουδήσουν για σας με τον δικό τους μοναδικό τρόπο τη γνωστή επιτυχία του Μάνου Χατζηδάκη «Αγάπη που γίνες δίκοπο μαχαίρι». Κυρίες και κύριοι, κοντά μας Μίκης Θεοδωράκης, Διονύσης Σαββόπουλος, Μάνος Χατζηδάκης και Γιάννης Μαρκόπουλος και «Αγάπη που γίνες δίκοπο μαχαίρι». Τεπούδινες μόνο τη χαρά. Μα το απνίγεις τη χαρά στο δάκρυ. Δε ρίσκω άκρη, δε λέγκο, 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 λέγκο. Πάψε να με τυραννάς. Πάψε εσύ να πάψεις να μας τυραννάς. Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε τη ροή του δίσκου για μερικά διαφημιστικά μηνύματα. Αγαμηθείτε, αγαμηθείτε, ένα άλλο όνομα γρήγορα βρείτε. Κατάλαβες. 39 χρόνια ο πελάτης έχει δίκιο και ο πελάτης έχει δίκιο. Και εγώ τι έχω. 3.500 κουστούμια σε όλα άδικο είχα. Να έρχεται εδώ κάθε απαιτητικός και να θέλει μόλις βάλει το κουστούμι να γίνει ο Έρολ Φλίν. Άσχε κανένα μουστάκι, ρε φίλ, όλα από το κουστούμι τα περιμένεις. Δεν ράβω πλέον. Τι να ράψω. Να έρχονται εδώ οι γέροι για το τελευταίο κουστούμι, το νεκρικό. Πάει να σε θάψει με κάνα φρούι το βδελούμι, όμορφα, με το μπλουτζινάκι σου. Τι είναι ο Άγιος Πέτρος, ο Ιάκχος. Άμα δεν φοράς κουστούμι, δεν θα σε αφήσει να μπει στη δεξίωση. Ωρες είναι τρελή η γέρη. Σαν τον Πελοπίδα τα βάλε με την νεολαία. Έδιωξε προχθές δύο παιδιά από το καφενείο επειδή φιλιόταν. Έπαιζε πρέφα και τον ενοχλούσαν. Άσερα τα παιδιά ήσυχα. Άλλο να είσαι 69 και να σ' αρέσει πρέφα και 21, και άλλο να είσαι 21 και να σ' αρέσει το 69. Αντί 70, 71, 72, όχι 85 και 97. Θες να κυβερνάς και τη χώρα. Εδώ τα χέρια δεν μπορείς να κυβερνήσεις. Πας στην τουαλέτα για κατούριμα και από το Πάρκινσον κάνεις ντουζ. Όχι, λέει, οι γέροι έχουν εμπειρία. Βρε εμπειρία για να έχεις, πρέπει να θυμάσαι τι έκανες τα προηγούμενα χρόνια. Τι κατέστρεψαν τη χώρα και το ξέχασαν. Πολιτική αμνησία που λένε, αυτό είναι. Γιώργος λέει, όμως είναι σοφός. Βρε και σοφός είναι και στραβός είναι. Αφού δεν βλέπεις, πώς θες να λύσεις το Κυπριακό. Πας στις διαπραγματεύσεις και μπροστά στο χάρτη, μόλις πεις να φύγουν οι Τούρκοι από τα κατεχόμενα, θα δείξεις την Ιαπωνία. Να έχουμε και πόλεμο με τους Ιάπωνες, Pearl Harbor, Καγκιμούς, αυτοκρατορία των νησίων, αυγά και τέτοια. Να, αλλά οι νέοι λέει δεν έχουν παιδεία. Ρε τους αφήνουν τα φροντιστήρια για τα σχολεία να αποκτήσουν παιδεία. Θες παιδεία, κύριε, απαγόρευστε την. Κάθε υπόγειο και κρυφό σχολείο θα γίνει. Κάθε πολυκατοικία και σχολή του γένους. Εγώ τουλάχιστον σε αυτό το θέμα προσπάθησα. 30 χρόνια μου πήρε να διαβάσω το Μάρξ και μόλις τον τέλειωσα έπεσε ο κομμουνισμός. Τώρα διαβάζω το σεξ της Μαντόνας. Είτε πέσει η Μαντόνα είτε όχι, εμένα το ίδιο μου κάνει. Εγώ ένα πρότυπο ήθελα. Ο πατερούλης ο Στάλιν ούτε ζαρτιέρες φορούσε ούτε τίποτα. Τόσα χρόνια τον υποστηρίζαμε, τώρα δεν ξέρουν πού να κρυφτούμε. Νόμα εσύ με τη Μαντόνα, το πολύ πολύ να παραξηγηθεί η Μαρινέλα. Ας εμένα ποτέ δεν μου άρεσε το ντύσιμο του Στάλιν. Αλλά δεν το έλεγα για να μην θεωρηθώ πράκτορας του ιμπεριαλισμού. Βάζανε αυτά τα πουλόβερ και τις χλένες να βγουν να μιλήσουν και δημοσίους. Γιατί ήταν επαναστάτες. Γιατί ρε ο Ρομπεσπιέρος δεν ήταν επαναστάτης. Που έβαζε τις ολομέταξες, τις πουκαμίσες, με τους φραμπαλάδες και τις δαντέλες και έβγαινε στον δρόμο και έσφαζε. Μέχρι 300 άτομα τον πήγαινε πουκαμίσα. Μετά έβγαζε την κόκκινη, έβαζε τη λευκή. Μόνο όταν τον πήγαινε στην Καρμανιόλα έβαλε μια μελεμόκοψη. Κατάλαβες. Παναστάτης χυμής, 50 χρόνια μετά τον εμφύλιο και τώρα δεν ξέρουμε πού ανήκουμε. Εγώ την τέχνη τότε την έμαθα. Στον εμφύλιο. Άρχισα με τραύματα. Έραβα τραύματα. Πότε το ΕΔΕΣ, πότε το ΕΛΑΣ. Μετά τέλειωσε ο πόλεμος, τι να έκανα. Του γύρισε τα κουστούμια. Στην αρχή καλά πήγα, δεν είχα παράπονο. Ουρές κάνανε έξω από το γραφείο για ένα δικό μου σακάκι. Κι εγώ τα κεντούσα μη πάθος. Τα φτιάχνα ποίηματα. Και μετά τα βλέπω αυτά τα ποίηματα να περπατάνε μέσα στο δρόμο, μέσα στα ερείπια και τα χαιρετούσα. Μετά έρθε αυτό το έτοιμο, πρέτα πορτέ και τέτοια.
Η δουλειά έσπασε, ο κόσμος άλλαζε, εγώ δεν μπορούσα να αλλάξω. Όλοι μου λέγαν, ρε τράβα στη βιοτεχνία. Τι να κάνω ρε στη βιοτεχνία, εγώ πλακοραφού δεν γίνομαι. Σαν τον Νικολάκη, που μια ζωή έπασχε από κλειστοφοβία και από κλειστοφοβία και με στη χούντα πήγε και άνοιξε περίπτερο. Και μας κάρφωνε κιόλας. Μένα δηλαδή, μια φορά. Μόνο μια φορά με στη χούντα έφαγα ξύλο και αυτό κατά λάθος. Επειδή άκουγα Θεοδωράκη. Κρυφά. Όχι από κομματικό χρέος επειδή νόμιζα ότι έκανα αντίσταση. Απλώς μ' άρεσε. Και τώρα, τόση ώρα εδώ που μιλάμε, το τρανζιστοράκι μου, αυτόν ακούω. Κρυφά. Ντρέπομαι τους φίλους μου. Προχθές που πήγαμε στη συγκέντρωση των συνταξιούχων, μέχρι και ο Αριστόδημος ο Ταγματασφαλίτης τραγουδούσε «Σόπα που να είναι θα σημάνουν οι καμπάνες, αυτό το χώμα είναι δικό τους και δικό μας». Κατάλαβες, κάπου έπρεπε να πάει κι αυτός, κοντζαμάς συνθέτης, στη δεξιά, στο Πασόκ, στην αριστερά. Κάτσε ρε στα αυγά σου, μείνε μαζί μας, με εμάς, που είμαστε με τη μουσική. Όμορφη πόλη, φωνές μουσικές, απέραντη δρόμη, κλεμμένες ματιές. Oh,
Αχού και να μου πειρατείς σε μαύρη καραβέλα του ωκεανού το φοβητρό στο πήγερες το έλα των πλούσιων και των ευγενών να κουρσεύα τα πλοία τους θησαυρούς να μοιράζα στην πιτσιρικαρία. Κι όταν έρθει η δειλή το δικό σου χείλη να μου γλύκω τραγουδά. Κι όταν έρθει βράδυ το δικό σου χάδι τις πληγές μου να μετρά. Τις πληγές μου να μετρά. Εχμαλώτες μου να κρατώ τις πιο όμορφες κυράδες στου πόθου του στη θύελα να βρω τις υπληγάδες κι αν είναι κάπου κάποτε κάποιο κακό να γίνει θρύλο ας αφήσω πίσω μου σαν του κοκκίνο γέννη. Κι όταν έρθει δειλή το δικό σου χείλη να μου γλύκω τραγουδά. Κι όταν έρθει βράδυ το δικό σου χάδι τις πληγές μου να μετρά. Τις πληγές μου να μετρά. Το δικό σου χείλη να μου γλύκω τραγουδά. Κι όταν έρθει βράδυ το δικό σου χάδι τις πληγές μου να μετρά. Τις πληγές μου να μετρά. Αγαπητέ αδερφέ, πάνε τόσες μέρες που είμαι φυβγάτους από την κοριτσά και δεν βρήκα λίγο χαρτί και να μου λείβει για να σε γράψω. Αφού πέρασα έρπιντα σύνορα μαζί με άλλους πέντε, βρήκαμε ένα ταξιτζί και του δώσαμε όλες τις οικονομίες που κάναμε 30 χρόνια και αυτός μας πήγε στη λίμνη της Καστοριάς. Μόλις είδαμε τη λίμνη, αυτός είπε «Εδώ είναι Ομόνια, Αθήνα, κατηβείτε». Και εμείς κατηβήκαμε και απορούσαμε πώς χωράν 4 εκατομμύρια άνθρωποι μέσα σε 1000 σπίτια. Τελικά όμως μετά από 7 μέρες ποδαρόδρομο βρήκαμε την Αθήνα. Ωραία χώρα η Ελλάδα, αλλά λίγο σκοτεινή τα βράδια. Ειδικά άμα έχουν αυτό το παράξενο έθιμο που του λένε απεργία. Και είναι κάτι σαν το Ραμαζάν που κάνουν οι μουσουλμάνοι εκεί στην Αλβανία πάνω σε εμάς. Όταν το έχουν αυτό, γεμίζουν κάτι μαύρες πλαστικές σακούλες που βρωμάνε και τις πετάνε στο δρόμο, στίβεις. Δεν ξέρω άμα γεμίζουν δρόμους τι κάνουν, αν τις μαζεύουν ή αν αλλάζουν χωριό. Έχουν και κάτι μεγάλα μαγαζιά που γράφουν απ' έξω τράπεζα και είναι μέσα γεμάτα λεφτά, εκατομμύρια. Αλλά είναι κλειστά και κανένας δεν πάει να τα πάρει. Χορτάτοι άνθρωποι.
Όπως εμείς Αλβανία έχουμε ποδήλατα, αυτοί εδώ έχουν αυτοκίνητα και προσπαθεί ο ένας να χτυπήσει τον άλλον. Έχουν κάτι λάμπες στο δρόμο που άμα δείχνει πράσινο περνάν κανονικά, πορτοκαλί πατάνε γκάζι και με κόκκινο φεύγουν σαν βουλίδα. Ίσως γι' αυτό να σημαδεύουν τους πεζούς τόσο καλά. Τρεις μέρες φοβήθηκα να αλλάξω πεζοδρόμιο. Τώρα όμως έμαθα και τους ξεφεύγω. Ίσως γι' αυτό να νευριάζουν και να μην δείχνουν τα πέντε δάχτυλα. Μπορεί όμως και να μην χαιρετάνε. Δεν είμαι σίγουρος. Κανένας δεν δουλεύει εδώ, αδερφέ. Και όποιος πάει να δουλέψει, βγαίνουν κάτι μικράνι και ρόπαλα και δέρνουν. Βάρβαρο πράγμα αυτό το ξύλο. Τουλάχιστον εκεί σε εμάς σε σκοτώνουν μια και καλή. Αδερφέ, άμα δεν βγάζεις τα γράμματα, είναι γιατί τρέμω από την πείνα. Και εδώ η πείνα είναι χειρότερη από Αλβανία, γιατί εκεί ούτε φαγητά βλέπεις, ούτε κανέναν να τρώει. Εδώ όμως με πήγαν σε ένα μεγάλο μπακάλικο, που το λένε στα ελληνικά πριζντουνίκ, και λιποθύμησα τρεις φορές μέσα. Αλλά μετά συνήθισα, και να σε πω και την αμαρτία μου, έκλειψα και μια κονσέρβα πολύ νόστιμη. Τέτοιο ωραίο πράγμα δεν έχω ξαναφάει. Είχε και φωτογραφία, ένα σκυλί απ' έξω. Αλλά τι με νοιάζει εμένα, εγώ το ευχαριστήθηκα. Μόλις χόρτασα όμως, σκέφτηκα μήπως αυτό που έφαγα ήταν σκυλί και θυμήθηκα το δικό μας τον Βιλιγκέκα και άρχισα να κλαίω. Λες να είναι τόσο νόστιμος και ο Βιλιγκέκας μας και να μην το ξέρουμε. Εδώ όμως μη φαίνεται, αδερφέ, ότι οι ανθρώποι είναι πιο πεινασμένοι από εμάς. Όλη την ημέρα ψωνίζουν τόνους από φαγητά, λες και έχουν να φάνε από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και μετά το βράδυ πάνε σε κάτι μαγαζιά και πίνουνε. Και κάτι ανθρώποι που κρατάνε μικρόφωνα ουρλιάζουν σαν τον Βιλιγκέκα μας όταν τον δέρνεις. Και αυτοί από κάτω προσπαθούν να τους πετύχουν με ό,τι πιάτα τους περίσσεψαν από το φαΐ. Αυτός ελληνικός καπιταλισμός, μυστήριο πράγμα. Θυμάσαι, αδερφέ, που πριν μερικά χρόνια συλλάβαν τη γιαγιά έξω από το καφενείο, επειδή είπε ότι εκτός από το σοσιαλισμό υπάρχει και μοναξιά? Να τη φιλήσεις τα βρωτά και να την πεις να μην στεναχωριέται, γιατί και στο σοσιαλισμό και στον καπιταλισμό η μοναξιά παντού ίδια είναι. Έχω ένα σπίτι πατρικό 100 χρόνο, ένα ερείπιο όπου πια μόνος μου μένω. Μα από καιρό ένα στοιχείο στην ηχορώ, με κάποιον άλλον κάθε βράδυ καλεσμένο. Καλή προχτές το ρηγατό ελεστινή, πως να χωρέσει σε ένα σπίτι ο θουριός του. Μια άλλη νύχτα της βυζής το τρελό, για το αμάρτημα έλεγε της μητρός του. Με τα όνειρά μου παλεύω, λόγια σκιές παγιδεύω. Άλλες φέρνει το στοιχείο μια μαρίγο, που με μια ένεση βιαστήκε να μ' αφήσει. Άλλοτε πάλι του Τζον Λένον η φωνή, μες στο ερείπιο έρχεται να μου τραγουδήσει. Κυνηγημένος απ' τον ύπνο μου περνάει ένας προπάβος μου απ' την Τζαταλτζαγκρότης. Ο Λέον Τρότσκι πέφτει και παραπατάει μόνος και εξόριστος στο Μεξικό προδότης. Με τα όνειρά μου παλεύω, λόγια
σκιές παγιδεύω. Φοβάμαι μήπως το στοιχείο εξαφανιστεί, μήπως και χάσω τις απρόπτες βιζιτές του. Κι ας έχω πια τον ύπνο μου απαρνηθεί. Τι είναι ο άνθρωπος χωρίς τις αιμονές του. Κυρίες και κύριοι, έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε μια διάσημη Ελληνίδα υψήφωνο. Θα ερμηνεύσει απόσπασμα από το έργο «Σεβδάς για φωνή και ορχήστρα» σε ντο μίζωνα, έργο αριθμός 4. Κυρίες και κύριοι, Αγνή Φάλτσα. Καταργέμαι τη στιγμή. Μες στη σχολή που μπήκες. Και από τούδε, και από τούδε και φεξής. Απ' την καρδιά μου βγήκες. Πάμε! Θεατρικές καταβολές έχει το πείσιμο σου, το δυσκυμένο σου εγώ και ο σουρεαλισμός σου.
με σκοτώνουν, με σκοτώνουν. Κροτοφσκικά μου φέρθηκες κι εγώ αποζητούσα ένα σου χάδι αληθινό, γλυκιά μου καγεμούσα. Θεατρικές καταβολές έχει το περσιμό σου, πανισχυμένο σου εγώ και ο σουρεαλισμός σου. Με σκοτώνουν, με σκοτώνουν, με σκοτώνουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Την αγάπη σας, την ορχήστρα μας, ο μαέστρος μας. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Το μικρόφωνο πάλι χάλια ήταν σήμερα, άκουσες? Όχι, Παναγία μου. Τι ωραία το είπε, καλέ. Να σε καλά, πουλάκι μου, με τη φωνούλα του, τόσο όμορφο τραγουδάκι. Μόνο καλέ που το γλωσσοφάγαν το πουλάκι μου. Σκύλο τον ανεβάζουν, σκύλο τον κατεβάζουν. Γιατί, βρε? Επειδή παίρνει, λέει, 1.000.000 δραχμές τη μέρα. Και τι είναι, βρε, σήμερα 1.000.000? Τι να πρωτοπληρώσει ο άνθρωπος? Τα κουστούμια του, δημοσιογράφους, τηλεόραση, δίσκους, φρίσκεις. Τι? Αχ, δεν πάμε καλά. Δεν πάμε καλά. Πού, βρε, δεν πάμε καλά? Μια χαρά πάμε. Τα Σκόπια μας αναγνώρισε. Ο Ντεμιρέλ παραδέχτηκε στην Αθήνα υπάρχει ελληνική μειονότητα. Ποιος τα διαδίδει αυτό ότι δεν πάμε καλά? Ποιος? Εκείνος ο Ζαμαράς. Ήρθε προχθές η Ευτέρπη, εδώ λέει, Ζαφύρο, να τον ψηφίσουν. Γιατί, βρε, να τον ψηφίσουν? Επειδή, λέει, είναι νέος. Και επειδή είναι νέος, μπάλα θα παίξουμε. Άμα είναι να βγάλουμε πρωθυπουργό τον Μπορπόκι. Βγάλαν, λέει, οι Αμερικάνοι τον Κλίντον. Βρε, τον βγάλαν όχι επειδή ήταν νέος. Έπαιζε ζαξόφωνο, έπαιζε ο άνθρωπος. Αμερικάνοι. Αμερικάνοι, προχωρημένος λαός. 100 χρόνια μπροστά είναι, βρε. Εμείς εδώ στην Ελλάδα πόσα χρόνια πρέπει να περάσουν για να βγάλουμε πρόεδρο τον Γιώργο Κατσιάρο? Πόσα? Αχ, έτσι όπως πάμε σε λίγο, η Ελλάδα θα αρχίζει από τη Σπάρτη και θα τελειώνει λίγο έξω από τη Σπάρτη. Όπως είπε και ο Ζαν Πολ Ζάρτρ, μια γυναίκα αγάπησα και μου βγήκε σκάρτη. Αχ, τι είναι η ζωή? Ένα τίποτα είναι. Αυτό, γιαγιά, ξαναπες το. Αχ, τι είναι η ζωή? Ένα τίποτα είναι. Αυτό, γιαγιά, ξαναπες το. Με κοροϊδεύεις, ρε? Κουμπουκλέμε? Όχι, Παναγία. Μέχρι τώρα παίρναμε συντάξεις άνευ αποδοχών. Προχθές που έγινε τσακποτ στις συντάξεις, εμπνεύστηκα ένα τραγωδάκι, ωραίο, μελωδικό, λυρικό. Θα σας το πούμε τώρα. Λέγεται «Η παλάντα του συνταξιούχου». Κοπρόσκυλα, έτοιμοι είστε? Ναι, γιαγιά, ναι! Let's go! Μας βρίσκει ωραίο, μας βρίσκει ωραίου στο πρωί. Απ' τους καπά, απ' τους καπάτσους πέρα. Δική μας είναι η νύχτια. Κράτηστε εσείς, κρατήστε εσείς τη μέρα. Δική μας είναι η νύχτια. Κράτηστε εσείς, κρατήστε εσείς τη μέρα. Δεν θα πεθάνω, δεν θα πεθάνουμε ποτέ, ποτέ, ποτέ. Κουφάλες, νεκροθάφτες. Θα παραμείνουμε ράστες. Κουφάλες, νεκροθάφτες. Δεν θα πεθάνω, δεν θα πεθάνουμε ποτέ, ποτέ, ποτέ. Κουφάλες, νεκροθάφτες. Θα παραμείνουμε ράστες. Κουφάλες, νεκροθάφτες. Εις τους ανθώνες, τους ανθώνες πληρώνται τα ρόδα και τα ρόδα και τα ία. Όμως δεν φτύνεται ποτέ η αληθής, η αληθής φιλία. Όμως δεν φτύνεται ποτέ
η αληθής φιλία. Δεν θα πεθάνω, δεν θα πεθάνουμε ποτέ, ποτέ, ποτέ. Κουφάλες νεκροθάφτες θα παραμείνουμε ραστές. Κουφάλες νεκροθάφτες. Δεν θα πεθάνω, δεν θα πεθάνουμε ποτέ, ποτέ, ποτέ. Κουφάλες νεκροθάφτες θα παραμείνουμε ραστές.